Φίλες και φίλοι τηλεθεατές της εκπομπής Έσωπρον, βρισκόμαστε μπροστά από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πίσω μου βλέπετε το κινητικό γλυκό του Γιώργου Ζογκολόπουλου και σε λίγο εμείς θα μπούμε μέσα για να ξεναγηθούμε από τον Νίκο Κεσανλή στους πίνακές του με αφορμή την αναδρομική του έκθεση. Εντάξει. Τέλειο μέρο τυπωμένο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η βιογραφία του Χρυσοστομίδη. Έχει και τη σύζυγου την παράλληλη πορεία, τη κυρία Ζωμανού. Με την Μαρίνα Λαμπράκη, τι λέτε. Στα Γρεβενά. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, είναι η εκπομπή Έσωπρον και σήμερα αφιερωμένη σε έναν κορυφαίο Έλληνα ζωγράφο, τον Νίκο Κεσανλή. Αποφασίσαμε αυτό το αφιέρωμα με αφορμή την αναδρομική έκθεσή του που εγκαινιάστηκε εδώ στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Θεσσαλονίκης την 15η Οκτωβρίου και έχουμε τη χαρά να ομιλούμε με τον ίδιο τον κύριο Κεσανλή. Κύριε Κεσανλή, ευχαριστούμε για αυτή την διάθεση του χρόνου από εσάς και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε έτσι ανάμεσα στα έργα σας, που τα βλέπετε έτσι για πρώτη φορά όλα μαζί. Έχω νιώθω καλά, οι άλλοι νιώθουν σαν πειραματόζω, περίεργη αυτή η αίσθηση. Γιατί πρέπει να απαντάω σε πράγματα της ζωής μου παλιότερα, πολύ παλιότερα, μισό αιώνα σχεδόν πριν. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο αυτό το αίσθημα. Αλλά εντάξει, προς το παρόν καλά πάω, ψυχολογικά. Η πολιτιστική πρωτεύουσα στα πλαίσια της αναδρομικής σας εκθέσεως εξέδωσε και έναν πολύ καλό τόμο, τον κρατώ στα χέρια μου, είναι από τις εκδόσεις Αδάμ. Ναι. Νομίζω είναι αρκετά πλήρης. Είναι πλήρες, πληρέστερο, πιο πλήρες και από την έκθεση, γιατί υπάρχουν και πολλά πράγματα που λείπουν από εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το βιβλίο, γιατί είναι και μεγάλο και βαρύ και ακριβό. Αλλά αυτά είναι θέματα που αφορούν την πολιτική, όχι εμένα πια. Όταν μου δώσετε το βιβλίο στα χέρια, σκεφτόμουν πώς μπορεί ένα βιβλίο μερικών όσων και σελίδων να χωρέσει τη δημιουργία μιας ολόκληρης ζωής. Δεν μπορεί, κάνει ένα ρεπορτάζ είναι αυτό στη ζωή, λίγο ψυχρό αν θέλετε, από το οποίο λείπουν πάρα πολλά πράγματα, είτε βιογραφικά είτε πλαστικά, ηθικά αν θέλετε. Αλλά είναι ένας οδηγός, αρκετά σωστός, νομίζω. Η έκθεσή σας γίνεται στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας, ναι, ναι, Ευρώπης, που η Θεσσαλονίκη έχει την τιμή φέτος να είναι η βασίλισσα αυτής. Εσείς έχετε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πώς νιώθετε που επιστρέφετε στο γενέθλιο χώρο? Τι να πω τώρα. Πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και πάντα έρχομαι με πολλές ελπίδες και έτσι, με καλή καρδιά, αλλά όταν φεύγω πάντα είμαι εκνευρισμένος. Αυτή είναι η απάντησή μου. Τι είναι αυτό που εκνευρίζει? Θα έρθετε πολλά πράγματα για να εξηγήσω. Πάνω σε κάτι συμβαίνει που δεν μου πάει γενικώς. Δύσκολη καιρή για καλλιτέχνες. Όχι, είμαι δύσκολος χαρακτήρας εγώ. Κατά το συναφότερον. Κάποιες δυσκολίες από τη μεριά της πόλης, από τη μεριά της οργάνωσης, κάποιες ευαισθησίες δικές σας. Πιο πολύ, κάποιες απουσίες. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα πούνε ό,τι και να σας πω. Θα σας πούνε ότι ο Κεσανλής φωνάζει, εκνευρίζεται, βρίζει και επομένως πρέπει να πάρουμε 1% από αυτά που λέει. Α, το κάνουν έτσι. Ναι, είναι αλήθεια. Εμένα ότι... με ελαφρύνει αυτό το είναι έτσι. Αλήθεια ότι και τα μίντια σας παρουσιάζουν ως, έτσι, ως διαμαρτυρόμενο. Φαίνεται ότι είμαι διαμαρτυρόμενος. Σίγουρα.
θα υπάρχει κάποιο βάθος για αυτό το πράγμα. Σίγουρα... Όπου υπάρχει αμαρτυρία, υπάρχει και μια αδικία. Αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται εσείς στην αδικία? Στην τέχνη. Προς το παρόν ακόμα δεν έχω καν διαμαρτυρηθεί. Έτσι, άπτομη το προβλήματος. Αργότερα θα έρθει η στιγμή. Να τα πούμε. Ναι, προτιμώ να είναι λίγο πιο κρύα. Γιατί όταν τα κάνω τα πράγματα είναι θερμό, τότε τα κάνω όλες μπαράλια. Λοιπόν, έχω δώσει το λόγο της τιμής μου. Όχι, λέει, αυτή τη φορά θα είμαι ένας καλός κύριος και θα ζεις, που δεν πρόκειται να πει πάρα πολλά. Παράδοξο. Πάντως, δεν θα ενοχλήσω τον περίγυρο. Ίσως άμα περάσει ο καιρός, κάτσει ο κουρνιακτός των γεγονότων. Να είστε σίγουροι. Με πιο νυφάλιο βλέμμα, με πιο ξεκάθαρη ματιά. Να είστε σίγουροι ότι θα γίνει. Εμείς θα το περιμένουμε. Ας επιστρέψω όμως και ας πιάσω το νήμα από εκεί που τ' άφησα. Ναι. Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη. Και σαν λύση το επίθετό σας μαρτυρεί κωνσταντινοπολιτική καταγωγή. Ναι, Παρατσούκλη από την Κεσάνη είναι, από την πόλη στην Ανατολική Θράκη. Κεσάνη, γι' αυτό γράφτηκε με δύο σίγμα. Μάλιστα. Γιατί κάποιος προπάπος έκανε εμπόριο αλόγων με την Κεσάνη, τον βγάλανε Κεσαλή. Ιδάλλως κάτι Ζαφυρόπουλος ή Ζαχαρίου ή Ζαφυρίου ήταν. Κανένα δεν το θυμάται στην οικογένεια. Άλλωστε πια από την οικογένεια δεν υπάρχει κανένας παρά εγώ. Τελειώνω εγώ, τελείωσαν οι Κεσαλίδες. Ίσως και αυτή η έκθεση ήταν η καλύτερη, ο ενταφιασμός πιλωτών. Γιατί δεν ζουν και παραπάνω χρόνια οι άνθρωποι αυτοί. Κεσαλίδες εννοώ, μέχρι τα 70. Δεν υπάρχει αρσενικό που πέρασε τα 70, λοιπόν. Εμείς σας ευχόμαστε να τα καθοστήσετε και πλέον. Και πλέον αυτόν. Αλλά όμως είστε ζωγράφος. Υπήρξατε πρίτανη στη Σχολή των Καλών Τεχνών. Μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή εικαστικός καλλιτέχνης. Για να μην το περιορίσω στην έννοια του ζωγράφου. Εικαστικός καλλιτέχνης. Γιατί κάνετε και τελάρο, κάνετε και κατασκευές. Έχετε ασχοληθεί με πολλές εικαστικές φανερώσεις. Πότε νιώσατε ότι τα εικαστικά σημαίνουν κάτι περισσότερο για εσάς? Ποια ήταν η πρώτη σημαντική για εσάς προσωπική εμπειρία από άποψη εικαστική? Τίποτα. Από το σπίτι μου. Εγώ από μικρό παιδί μου ζούσα μέσα στις ζωγραφικές. Ο παππούς είναι ζωγράφος, ο πατέρας μου ήθελε να ζωγραφίσει. Το σπίτι ήταν γεμάτο πίνακες και εγώ το πρώτο δώρο που ζήτησα 10 χρονών να μου δώσετε την κασετίνα του παππού γιατί είχε πεθάνει ήδη. Και δεν μου τη δίνανε γιατί ήμουν πολύ μικρός. Θα μου δώσανε στα 12. Όμως δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Ζωγράφιζα γιατί αυτά έβλεπα δίπλα μου. Έβλεπα ζωγραφικές. Και πότε έτσι ασχοληθήκατε πιο από ειδικά? Από τότε ασχολούμαι ειδικά με τη ζωγραφική. Πολύ ωραία η απάντηση. Από 10 με 12 χρονών. Υπήρξαν στη συνέχεια κάποιες σπουδές πιο εξειδικευμένες? Καλό τεχνά στην Αθήνα, ναι. Και είχατε δασκάλους, τον Μόραλη. Τον Μόραλη, τον Αργυρόν, τον Ματιόπουλο, τον Σιρόπουλο, τον Νικολάου. Έχετε και Μόλικους. Την τύχη ο δάσκαλος ο Μόραλης να ζει. Τι? Να υπάρχει ανάμεσά μας ακόμα. Υπάρχει, βρίσκεστε, τα λέτε. Πολύ σπάνια, γιατί εγώ δεν είμαι πια από τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στην Αθήνα και εμείς μένουμε στην Αθήνα στο κέντρο και εμείς μένουμε έξω από την Αθήνα. Και είναι από τα ωραίτερα πράγματα που μας έτυχε στην Ελλάδα το να μένουμε έξω από αυτή την πόλη. Σε λίγα χιλιόμετρα, όχι φάση να μπαίνω στα Γράβαρα. Αλλά δεν πολύ πηγαίνω. Μ' αρέσει. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πολύ μάλλον. Είστε λίγο μοναχικός. Καμία μοναξιά με τη γυναίκα μου και τους φίλους μου που έρχονται στο σπίτι. Να κάνουμε καμία μοναξιά. Τουλάχιστον αυτοί που έρχονται εκεί είναι φίλοι. Στο σημείο αυτό να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι και η σύζυγός σας, η Χρύσα Ρωμανού, είναι ζωγράφος. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης. Δουλεύουμε μαζί και έχουμε και τα τελειά μας χωριστά μένα, αλλά μαζί σε ένα μέρος του κτήματος. Και στη συνέχεια στην περιδιάβαση που θα κάνουμε ανάμεσα στους πίνακες θα δούμε πολλά. Καλύτερη κριτή. Καλύτερος κριτής ήταν η Ρωμανό από μένα, και πιο σκληρή αυτή. Δεν πειράζει. Τελικά νιώθετε μια ιδιαίτερη έτσι, τιμή δωρεά στο πω το ότι έχετε δίπλα σας μια εικαστικό καλλιτέχνη. Σας βοήθησε αυτό στην προσωπική σας αναζήτηση? Ποιο, δεν κατάλαβα. Το ότι η σύζυγός σας είναι και αυτή εικαστικός καλλιτέχνης και μάλιστα από τους σημαντικούς καλλιτέχνες. Τι παξίλο, φυσικά, γιατί. Βοήθησε αυτό στην προσωπική σας αναζήτηση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο που να του έχω παραπάνω εμπιστοσύνη και δεν ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλο άνθρωπο που θα με κοροϊδέψει. Και γι' αυτό κάνω και πολλού καυγάδε, γιατί οι αλήθειε ξούζουν. Ναι. στη συνέχεια, μετά τη Σχολή των Καλλιτεχνών, αν θέλετε κάτι να μου πείτε, κάποια γεγονότα από την πρώτη σας νιώτη ή από την πρώτη σας επαφή με τα εικαστικά. Κάτι σημαντικό που θα θέλατε έτσι να καταθέσετε, να το μοιραστείτε με τους τηλεθεατές μας?
Δεν υπάρχει κάποιο γεγονός έτσι που σας έχει σημαδέψει. Αλλά είναι πολλά και δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Αν όμως βγάλετε ο Αντρέας Χρυσοστομίδης, έχει γράψει ένα πολύ καλό βιογραφικό και με ανέκδοτα. Μπορείτε να τραβήξετε από εκεί ό,τι θέλετε. Ναι. Πού να θυμηθώ το ένα ή το άλλο. Δεν θα δούμε τα έργα, θα με βλέπετε μέρα να μιλάω συνέχεια. Στη συνέχεια, μετά τη σχολή των καλλιτεχνών, ξέρω, πήγατε έξω. Ρώμη, ναι. Στη Ρώμη. 5 χρόνια στη Ρώμη. Και εκεί θεωρώ ότι έκανα πραγματικές σπουδές. Τι καινούριο σπουδές, έφερε η... Την έννοια της σπουδής, της διαμόρφωσης ενός χαρακτήρα, μιας κρίσης, ενός πλούτου ιδεών ή πράξεων ακόμα, και με υπέροχους καθηγητές, υπέροχους δασκάλους. Έγιναν και αυτοί οι φίλοι σιγά σιγά, τον Αργάν και τον Μπράντι καταρχήν. Λοιπόν, θεωρώ ότι την πιο ευτυχισμένη περίοδο από τις, αν θέλει, στην παθητική μου, καθόμαστε άλλωστε στην αίθουσα που με περιτριγυρίζουν τα έργα που έχω κάνει σε αυτή την εποχή. Δηλαδή από το. Η περίοδο τη Ρώμη. Ναι, από το 55 μέχρι το 60, αν θέλετε, 59. Και είναι ακριβώς αυτή η αίθουσα εδώ που έχει όλα τα στάδια τη δουλειά εκείνου του καιρού. Από εκεί και πέρα στη Παρίσι. Τι καινούριο βρήκατε στη Ρώμη που δεν το είχε η Ελλάδα. Όλα, λαλαλα. Τον Αργάν και τον Μπράντι καταρχήν που δεν τους είχε η Ελλάδα και πιθανόν δεν με τους είχε ποτέ. Και πολλούς άλλους. Τι προσέφερε. Και από τη Ρώμη. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Ρώμη, την πόλη, τα μουσεία της, τη ζωή της, την ιστορία της με οτιδήποτε άλλο. Η αιώνια πόλη. Τι το. Επί τη εικαστική δημιουργία. Τι το διαφορετικό, ποια ήταν η ειδοποιώς διαφορά, για να το πω έτσι λίγο πιο φιλοσοφικά, ανάμεσα στη δουλειά που συναντήσατε εκεί πέρα και σε αυτήν που αφήσατε. Όχι, δεν έχετε παραδείγματι του πίνακε. Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια να ζωγραφίσουμε ένα ορισμένο στυλ τη εποχή, μιμούμενο κατά κάποιο τρόπο, αν θέλει, ή επηρεασμένο από του δασκάλου τη εποχή στην Ελλάδα, που τα προβλήματά του προφανώ δεν είχαν καμία σχέση με τα προβλήματα τη σύγχρονη τέχνη. Εκεί βρέθηκα σε ένα καμίνι που έβρεζε. Και ήταν φανερό ότι έφαγα κλωτσιές από αριστερά και από δεξιά μέχρι όταν μπρος σβούρα, μέχρι όταν μπορέσω να δω τα πόδια μου. Εδώ δεν είχα τέτοιους αριθμούς, τέτοιες αφορμές, τέτοιες προσλαμβάνωσες. Ήταν άλλες οι προσλαμβάνωσες, ήταν άλλοι προβληματικοί, υπήρχαν άλλα κυρίαρχα. Δεν μπορεί να τη συγκρίνει, δεν γίνεται. Η σύγκριση είναι... Ρεύματα, ιδεολογικά, αισθητικά. Ήταν και τι Έλληνες που είχαν φύγει όταν ήταν τότε 25 με 30 ετών. Είτε για τη Ρώμη είτε για το Παρίσι και όλοι τους είναι καλοί το γράφει νομίζω. Και τώρα ο ένας είναι καλύτερος, ο άλλος είναι χειρότερος. Εκείνο ένα είναι το γεγονός ότι το κλίμα που έζησαν έξω από την Αθήνα τους βοήθησε να εμφανίσουν, να developer, να αναπτύξουν αυτό το λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο ο καθένας, αυτό το ταλέντο που είχαν, το να γίνουν καλλιτέχνες. Εκεί το κλίμα τη βοηθούσε, ενώ το κλίμα δεν βοηθούσε την Ελλάδα. Μάλιστα. Να σας κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Τι νομίζετε είναι εκείνο που καθιστά κάποιον καλλιτέχνη? Πώς εσείς ξεχωρίζετε έναν καλλιτέχνη από κάποιον που αναπαράγει, απλώς ακολουθεί το σειρμό? Τι είναι για εσάς ο καλλιτέχνης τελικά? Κάνουμε συνεχώς και απαντάμε τον ίδιο στερεότυπο τρόπο. Δείτε κάτι. Το να κρίνει τη ζωγραφική δεν είναι ένα πράγμα που είναι εύκολο. Δεν ξυπνά δηλαδή αν πρωί και αρχίζει να κρίνει την ποιότητα της ζωγραφικής αυτής ή εκείνης, της παλαιότερης ή της σύγχρονης. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τη μουσική, το ίδιο συμβαίνει με τη λογοτεχνία. Προϋποθέτει μια παιδεία, προϋποθέτει μια εξάσκηση, προϋποθέτει ένα πόνο, προϋποθέτει σπουδές με την έννοια της πραγματικού της σπουδά, όχι να πάω να καθίσω στο θρανείο. Όχι με την έννοια την πανεπιστημιακή, με την έννοια της συνεχούς. Δεν έχει ακούσει μουσική, πώς θα με τη γνώμη του για τη μουσική. Περιέργως πώς, για τη λογοτεχνία, για τη μουσική, οι άνθρωποι δεν λένε και πολύ τη γνώμη τους. Πρώτον, γιατί δεν διαβάζουν πια κανένας. Και δεύτερον, γιατί πιτάζει πάνω μουσική, νομίζω ότι είναι εύκολο πράγμα. Λες με ένα, αν αρέσει, δεν μ' αρέσει, τελειώνει. Με τη ζωγραφική όλοι έχουν γνώμη, γιατί όλοι νομίζουν ότι μπορούν να κρίνουν. Είναι οι πιο χιδαίοι, πιο κρετίνοι, θα έλεγα, το να μιλά εύκολα για τη ζωγραφική. Γιατί εκεί είναι που χρειάζεται να έχει μπαγκάζει τρομερά. Να έχει σπουδάσει απλώ μόνο, να έχει μελετήσει, να έχει δει ζωγραφική. Το έχω δει ζωγραφική σημαίνει να δω τη ζωγραφική από τα σπήλαια των πρωτόγονων μέχρι το τελευταίο μουσείο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Μπιλμπάο. Και όχι μόνο να έχεις δει, θα προσέθετα κύριε Κεσσαλή, αλλά και να έχεις μετέλθει τα μέσα της ζωγραφικής ο ίδιος, χειροπιαστά. Αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά θα μπορούσε να είσαι και ένας καλλιεργημένος άνθρωπος χωρίς να είσαι καλλιτέχνης. Και να κρίνεις πράγματα χωρίς να είσαι καλλιτέχνης. Είναι άλλο πράγμα η κρίση και άλλο πράγμα η δημιουργία. Δημιουργός θα μπορεί να είσαι. Πολλοί δημιουργοί δεν έχουν καν την ικανότητα πολλές φορές να κρίνουν.
λόγω κακής εκπαίδευσης, ίσως λόγω κακού περιβάλλοντος. Αλλά πραγματικά θες να κρίσεις και τον εαυτό σου, να τον βάλεις κάτω και να τον διαλύσεις, αν είναι δυνατόν, να δεις από πού αυτός ο πίνακας στην πέλη, δηλαδή πόσα κομματάκια έχει αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι πολύ επιπόλαιες οι κρίσεις που γίνονται ζωγραφικοί. Στην Ελλάδα αυτοτιτλοφορούνται κριτικοί τέχνες, άνθρωποι που έχουν τελειώσει απλώς ένα πανεπιστήμιο και προφανώς έχουν μάθει ιστορία της τέχνης μέσα από τις διάφορες εκδόσεις. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι μια απατεωνία. Σίγουρα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως το. Επειδή αρχιζόμαστε να επιτίθεμε. Όχι, ας επιστρέψουμε στα έργα εκείνης της περίοδου. Έχουμε απέναντί μας τρία έργα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά εκείνης της περίοδου. Ναι. Θα ήθελα να εστιάσουμε στο μεσαίο την προσοχή μας, κύριε Κεσανλή, για να μπορέσουμε να δώσουμε και στους τηλεθεατές μας ακριβώς αυτό το διαφορετικό που εσείς βρήκατε στην Ιταλία και το αναδείξατε και το αφομοιώσατε με το δικό σας προσωπικό ανώμιο, ίσως και ανεπανάληπτο τρόπο. Δείτε κάτι, εδώ πέρα είναι η πρώτη φορά που ύστερα από δύο χρόνια δουλειά τρομερής στην Ιταλία κατορθώνω να κάνω ένα πίνακα και μετά ήταν πάρα πολλοί άλλοι που είχε μια προσωπική γραφή. Μάλιστα. Αυτή την προσωπική γραφή είναι φανερό ότι την έχει ανακαλύψει, την έχει δει, την έχει καταλάβει και γι' αυτό μου έχει γράψει ένα μάλλον διθυραβικό πρόλογο, ο καλύτερος τότε και ακόμα ξεκολουθεί να είναι Ανκέρ, κριτικός Ιταλίας, ιστορικός τέχνης, φιλόσοφος και άνθρωπος, πολιτικός, σωστός, ο Αργκάν. Λοιπόν, αυτό εμένα μου έδωσε πάρα πολλά, μου έδωσε φτερά την εποχή εκείνη και πολύ δύναμη να θέλει για να συνεχίσω και μια, όχι καθιέρωση, γιατί μιλάμε 27 χρόνια παιδί, δεν μπορεί να είναι καθιερωμένο, αλλά πολύ κουράγιο. Αυτό είναι ο πατέρα μου πνευματικό. Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή σα ω προ την τέχνη. Όχι, δείτε φυσικά. Γιατί είχα διαβάσει τα έργα του, ήξερα ότι ήταν ένα τέρα σκέψη, μια μηχανή. Οι Ιταλοί το λέγανε μηχανή, απενθάρε να σκέφτεται. Πολύ σημαντικό. Εργαστήριο σκέψη. Εργαστήριο σκέψη. Και είναι φανερό ότι από αυτό το έργο και αρχίζει να αποκτάει ένα κάποιο στυλ, αν θέλετε, η ζωγραφική μου. Το οποίο αυτό έχει ήδη προαναγγελθεί ο τρόπο αυτό. Αλλά με πολύ ευτελή υλικά, γιατί δεν είχα και πολλά χρήματα τότε, που εκθέτω αυτή τη στιγμή και απορούν πολύ στην καλλιέργεια τη Λόλα Νικολάου, που είναι οι μικρές ακουαρέλες της εποχής που ήταν τα σχέδια. Χθες έγιναν τα εγγένεια στην καλλιέργεια τη Λόλα Νικολάου. Ναι, χθες. Το... Είχαν προηγηθεί αυτών των πινάκων. Όλα αυτά γίνηκαν μέσα ένα καλοκαίρι, ξέρετε, μην περιμένετε. Δεν είμαι από του ανθρώπου που δουλεύουν 18 χρόνια για να κάνουν ένα πίνακα. Πάντως. Δείχνετε, είμαι από του ανθρώπου που μπορώ να κάτσω 17 χρόνια για να δουλέψω ένα. Πριν αρχίσουν να μας λαμβάνουν οι κάμερες για να μας καταγράφουν. Δεν μας δηλαδή, μου λέγατε προηγουμένως ότι βλέποντας αυτά τα έργα δεν έχετε τίποτα να προσθέσετε σε αυτά. Έχουν κάνει τον κύκλο τους, είναι αυτά που είναι. Σε αυτά προσθέτησαν αυτά, εκείνα, όλο είναι μια πρόσθεση. Mm. Τα προηγούμενα. Λοιπόν, εκείνο προσπάθησε αυτή την έκθεση. Τώρα μιλάω. Ναι. Σωστά. Αυτό προσπάθησε την έκθεση ακριβώς να βρει και ο θεατής, αυτό που θα έρθει να τη δει, αυτό το νήμα. Το νήμα. Που πάει και τελειώνει. Των διαδοχικών σταθμών. Πώς εξελίσσεται η δουλειά σας. Και αν υπάρχει μια σχέση του ενός με το άλλο, εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Στην αρχή δυσκολεύτηκα να το καταλάβω κι εγώ, γιατί τα έργα δεν τα βλέπουμε. Τόσα χρόνια εγώ δεν τα βλέπω αυτά τα έργα. Θα μπορούσαμε να περάσουμε, κύριε Κεσανλή, έτσι για τους τηλεθεατές μας λίγο περισσότερο στον τρόπο της εικαστικής σας γλώσσας. Να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Τι να πω παραπάνω. Χαρακτηρίζονται όλα τα έργα μου και όχι μόνο αυτά, αλλά και τα επόμενα που θα δείτε. Μάλιστα. Αλλά δεν το ήξερα την εποχή εκείνη, οπότε δεν το ήξερα και σχεδόν πριν από την έκθεση. Χαρακτηρίζονται από ορισμένα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται πάντα στη δουλειά μου, χωρίς να είναι τα ίδια. Δηλαδή, για μια ζωγραφική, η οποία είναι επίπεδη ζωγραφική, δηλαδή δεν έχει βάθος, δεν δημιουργεί φόντο, δεν δημιουργεί τρίτη διάσταση. Μάλιστα. Στην αναγέννηση. Ναι, ναι. Επειδή βλέπετε πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι κανένας τρομερός κολορίστας. Άλλωστε το έχετε πει ότι δεν πιστεύετε σε θερμά ψυχρά, σε χρυσές τομές, σε τέτοιες. Δεν πιστεύω σε τίποτα, γι' αυτό λέγανε ότι θα πρέπει να είναι πολύ κακός καθηγητής, γιατί δεν έλεγε για τα ψυχρά και τα θερμά. Αυτά νομίζω ότι είναι στα χρονοτούλουπα της ιστορίας. Για εσάς τι είναι το χρώμα. Για χημικούς. Για εσάς τι είναι το χρώμα και τι είναι το σχέδιο. Για εσάς τι είναι το χρώμα, τι ερώτηση, μεταφυσική, τι είπατε. Πώς το αισθάνεστε, γιατί ένα χρώμα δεν σημαίνει. Πώς το νιώθετε, τίποτα. Ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν σημαίνει τίποτα ένα χρώμα. Από μόνο του δεν λέει τίποτα. Από μόνο του δεν λέει τίποτα. Εν σχέση πάντα υπάρχει και υφίσταται. Λοιπόν, άρα το χρώμα είναι ένα πράγμα σχεδόν αφηρημένο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σχέση με το διπλανό του. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτό το έργο. Από εκεί πέρα αυτή είναι η κριτική και αναλύουν, αλλά δεν κάνω αυτή τη δουλειά τώρα.
Η υποδοχή στην Ιταλία από τον Αργκάν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ήταν ενθουσιώδης. Σας ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση, 27 χρόνων ήσασταν τότε. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, εκείνο τον καιρό... Εκείνο τον καιρό και τότε ήταν ενθουσιώδης, αλλά και εκείνα τα έργα που βλέπετε εκεί πέρα. Γιατί ήμουν θέλησε ο συνεχιστής μιας παράδοσης ελληνικής που υπήρχε στον αέρα και είχα βοήθεια από την Ελλάδα. Εγώ δεν έφυγα απογοητευμένος από την Ελλάδα ή από το ότι φοβόμουνος πριν δεν τα βγάλω πέρα. Όχι, κάθε άλλο. Γιατί ήθελα να πάω. Είχατε πιάσει το όνειμα της παράδοσης, αλλά δεν σταματήσατε εκεί. Το εξελίξατε. Όχι, θα μπορούσα να εξελιχθώ σε ένα πομπιέ, όπως υπάρχουν πάρα πολλοί σημερινοί μαθητές, μαθητές μου. Ένα πομπιέ το γράφω Ελληνοκεντρό, ο οποίος επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα. Γιατί υπάρχει και εμπόριο στην Ελλάδα για αυτού του είδους τα έργα. Πάντως είναι σίγουρο ότι εσείς δεν ακολουθήσατε την οδό, την εύκολη, την πλατιά, την ευρύχωρη, που προσδιορίζεται από την εμπορικότητα. Νομίζω όχι. Αλλά ήσασταν, φαίνεται άλλωστε και στη δουλειά σας. Αλλά ήσασταν συνεπείς με αυτό που από αρχής θέλατε να κάνετε. Έψαχνα τον εαυτό μου να βρω αυτό που ήμουν. Τώρα ούτε καν τον έχω βρει ακόμα. Για να δούμε. Υπάρχουν και άλλα ψαξίματα και τα άλλα θα πρέπει να παραδεχτώ. Αν έλεγα ότι η ζωγραφική σας είναι άσκηση αυτοσυνειδησίας για εσάς, θα ήμουν εύστοχος. Αν λέγατε ότι. Ότι η ζωγραφική σας είναι άσκηση αυτοσυνειδησίας για εσάς, θα ήμουν εύστοχος. Είναι, αλλά εγώ δεν χωρίζω μόνο τη ζωγραφική για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος, ο κοινωνικός, δηλαδή το τι κάνει στην κοινωνία που ζει, εργάζεται, αναπτύσσει, αντιδρά. Είναι το ίδιο πράγμα και με τον ζωγράφο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να φαίνονται μέσα στο έργο. Χωρίς όμως να φαίνονται με το σώνι και καλά. Δεν κάνουμε αφήσεις. Δεν κάνω αφήσεις για το τάδε προϊόν. Αφήσεις είναι πια. Βγάζει τον εαυτό μου έξω. Τώρα, αν μπορεί να τον βρει, τόσο καλύτερο. Ο πίνακας που βρίσκεται πίσω μας είναι της ίδιας περίοδου. Ένα χρόνο αργότερα. Αυτό το 58. Και ο διπλανός του. Είναι μια συνέχεια θέλει αυτού. Φαίνεται άλλωστε και από τον τρόπο κατασκευή. Ναι, ναι. Αλλά είναι λίγο πιο αφηρημένο. Και όσο πάει προχωρώ, λίγο πιο πολύ. Σταδιακά αφαιρείται. Αφαιρείται. Τα τελευταία πράγματα είναι κατελείωσε φορμέλ. Δηλαδή ήταν μια διασχολή αισθητική που υπήρχε εκείνη την εποχή που ήταν, ζούσε, αναπτύσσεται το. Εκδηλωνόταν κυρίως από τους νέους καλλιτέχνες. Το φορμέλ που πολύ φυσικά εγώ μπήκα μέσα, έτσι ήταν μέσα στον δρόμο μου. Μάλιστα. Μπήκα και το διέσχισα κάτω από τον τρόπο. Πάμε καλά. Σε μεγάλη πόλη εδώ της Μακεδονίας, ναι. Και λαμβάνετε. Μπορούν και πιάνουν Έδεσα, Νάουσα, Σκίδρα, Δέρια. Εγώ δεν λέω μπορώ, δεν μπορώ να το πάρω από την Αθήνα. Εσείς δεν θα μπορείτε, δεν θα σας το γράψω, θα σας το γράψω και θα σας... αυτό εννοείται, ναι. Απλώς δεν θα μπορείτε να... ταυτόχρονα να το κάνετε. Δηλαδή, οι Θεσσαλονικοί δεν θα το δουν, θα το δουν εκεί. Θα σε δω κάτι. Θα τα πούμε, γιατί τώρα το να μισεί. Ναι, βρε. Να τα παιδιά. Πάμε, παιδιά. Ρε παιδιά, τον ήχο Γιώργο, οπωσδήποτε σε παρακαλώ τον ήχο πρόσεξε, τον ήχο. Αρχίζουμε. Τι, εικόνες μπορούμε να πάρουμε, ήχο δεν μπορούμε να έχουμε. Κύριε Κεσανλή, ναι. Βρισκόμαστε σε μια μεσαία φάση της δουλειάς σας, περιστοιχιζόμαστε από έργα λειπτικής κυρίως. Του 60-61. 62, μπορεί να είναι και μερικά κομματάκια το 64, κάτι σαλακωμένα χαρτιά. Είναι η κεντρική περίοδος που σας είχαμε αφήσει πριν που σας μιλάει για το εφορμέλ, τελειώσαμε πριν. Ναι. Και μετά αυτό είναι το αποτέλεσμα του εφορμέλ, το τέλος το θέλετε. Ναι. Όπως και μεγάλες φωτογραφίες που είναι στην είσοδο. Ναι. Ουσιαστικά με εκείνες τελειώνουν, επειδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεγενθήσεις αυτών των σακιών που είναι σαν φωτογραφίες σε τρεις διαστάσεις, αν θέλετε. Από αυτή τη στιγμή και πέρα, από αυτή την αίθουσα και πέρα, δηλαδή, αν θέλετε, όπως η έκθεση προχωράει προς τα μέσα, υπάρχουν τα πρώτα φωτογραφικά. Δηλαδή, 65, 66 και μέχρι τώρα πια. Οι τρεις αίθουσες που έπονται είναι όλες με τη δουλειά που κάνουν πια από το 64-65. Την ίδια κατεύθυνση, το ΜΕΚΑ. Τι χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, αυτό το είδος καλλιτεχνικής έκφρασης. Γιατί το έρχεται, το ένα ήρθε σε αντίθεση με το άλλο. Δηλαδή, όσο μιλάγαμε για το εφορμέλ, δηλαδή την
το θρίαμβο της ματιέρας, της ύλης αν θέλεις, της χειρονομίας και που πολύ πιο έντονα φάνηκε στις τρεις μεγάλες φωτογραφίες που υπάρχουν στην είσοδο. Ναι, ναι. Γιατί οι φωτογραφίες Ζεπτέρα κατεστράφησαν. Δεν μπορούσαν να διατηρηθούν. Στην Βιενάλε της Βενετίας, στη Φλωρεντή και στη Ρώμη. Ήδη την ίδια εποχή εκείνη είχα αρχίσει να. Αυτό που λέω εγώ να πείζω. Δηλαδή είχα αρχίσει να βαριέμαι τον εαυτό μου τον ίδιο. Ήταν αρκετά χρόνια που δούλευα. Και είχα αρχίσει να κάνω τα πρώτα μου πειράματα πάνω σε τσαλακωμένα δεν χαρτιά, αλλά φωτογραφικά πια αυτά. Όπου υπάρχουν και οι δύο πρώτα έργα, που είναι τα δύο πρώτα έργα, που το 1963 μετά τα άφησα, συνέχισα τη δουλειά μου αυτή. Έκανα τις δύο εκθέσεις αυτές, τρεις μάλλον εκθέσεις στην Ιταλία. Και είχα πια δει ότι είχε τελειώσει για μένα αυτή η περιπέτεια του άμορφου στην τέχνη και ότι ξαναρχίζουμε πάλι με πράγματα που έχουν σχέση με φιγούρες, με ανθρώπους. Είστε επηρεασμένος είναι... από την Art Povera. Εγώ θα λέγω ότι η Art Povera ήρθε πολύ αργότερα από τούτο εδώ που βλέπετε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν θέλω να τη συζητήσω καθόλου. Μάλιστα. Όχι, δεν υπήρχε και την εποχή εγώ που έκανα αυτά τα πράγματα Art Povera. Ούτε εγώ τα ονόμαζα Art Povera, τα ονόμαζα πλούστατα ZET, κοινωνομίες, κινήσεις. Μάλιστα. Ξέρετε, στην τέχνη τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Αν βρίσκεσαι σε ένα κέντρο τη στιγμή που γίνονται τα γεγονότα και τώρα που γίνονται τα γεγονότα βγαίνει και ένα βιβλίο, μπορεί πολλοί καλλιτέχνες να καθιερωθούν μόνο και μόνο με αυτό το γεγονός. Αντίθετα, πιθανόν να βρίσκεσαι σε κάποιο χώρο αλλού που δεν υπάρχει ούτε κίνηση, ούτε σε ξέρει, ούτε το ξέρει κανένας και πράγματα που εσύ έκανες πριν να τα εκμεταλλεύονται άλλοι που τα έκαναν μετά. Αλλά αυτό είναι η ζωή. Είναι... Στην τέχνη χρειάζεται και τύχη για πολλά πράγματα. Τουλάχιστον τύχη όσο χρειάζεται. Στο διάδοση, σημείο αυτό, δηλαδή, για να το κάνουμε και πιο ξεκάθαρο στους τηλεθεατές μας, θα λέγαμε ότι η δική σας η δουλειά είναι πολύ πιο προδρομική από, από τις κατακτήσεις της Art Povera. Αν ήσασταν εδώ, ήταν εδώ ο Ρεθανίου, ο οποίος έρχεται αύριο, ο φίλος μου, κριτικός από τη Γαλλία, ο οποίος πάντα υποστήριξε τη δουλειά μου και είναι ένας από τους σημαντικότερους αυτή τη στιγμή. Έλεγε ότι εγώ έκανα έργα τα οποία ήταν λίγο πιο πριν από την εποχή που ζούσα. Εσείς πώς... Το πέτσι ή πιο μετά, θα ήθελα να το σκεφτώ καλά αυτό που λέω. Θα με βοηθήσει η γυναίκα μες αυτό που ήταν. Θέλω να πω ότι ό,τι και αν έκανα, ναι. Όχι ήταν μετά, δηλαδή ήταν μετά, δηλαδή θα γινόντουσαν σε λίγο. Mm-hmm. Αυτό που εννοώ εγώ πρωτοπορία δηλαδή. Δεν αρνούμαι εγώ την έννοια της πρωτοπορίας. Και μια ορισμένη εποχή ευτυχισμένη της ζωής μου, είτε με αυτά τα έργα, τα σεντόνια της Βενετίας, είτε με τα έργα που θα δείτε μετά αμέσως, στις σκιές, στις φαντασμαγορίες, βρισκόμουν στην άκρη άκρη της πρωτοπορίας. Βέβαια, πρωτοπόρο δεν μπορεί να είσαι όλη τη ζωή σου. Κανένα δεν είναι. Μια στιγμούλα είναι αυτή. Μια ευτυχισμένη στιγμή. Αν όλα σου πάνε καλά επίσης εκείνη τη στιγμή και άλλοι άνθρωποι ενδιαφερθούν, κριτικοί, άνθρωποι που αγαπούν το έργο σου, τότε πάνε όλα καλά. Είναι αυτή η στιγμή που η σολομική στιγμή άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Ωραία. Ωραία. Συμφωνείτε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Για αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να πω για την αίθουσα. Τα δείτε ένα-ένα. Καταλάβω ότι είναι μέσα στο βλέπω, βλέπω ότι χρησιμοποιείτε υλικά πρωτογενή. Υλικά, υλικά απλά. Ό,τι υλικά, ήταν μέσα στα πόδια μου, ναι. Με υφές. Παίζετε με τις υφές. Αυτό ήταν το θρίαμβο στη ματιέρα πια για μένα. Δηλαδή, από εδώ και πέρα τι θέλετε να έκανα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα διέξοδο. Ούτε είμαι από τους τύπους οι οποίοι θα έκανα 100 καζανάκια ή 100 προτάσεις για μια ελληνική γλυπτική. Θα θέλατε να μου πείτε λιγάκι για αυτό το έργο που βλέπουμε δεξιά μας. Θα σας πω. Αλλά τι να σας πω. Κάτι περισσότερο. Είναι μια κίνηση είναι. Έχει ένα τίτλο ο οποίος είναι προβοκατόρικο, σαν αυτή δίδοτα. Σίγουρα. Μ' αρέσει αυτό. Καμιά φορά και οι τίτλοι και τα έργα γίνονται ένα. Ίσως πιο πολύ να το ξέρουν το έργο, αυτό το τσαλακωμένο πανάκι που κρέμεται, για τον τίτλο του. Διότι εκνευρίστηκαν αφάνταστα στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Όλο το καθιστημένο και οι πνευματικοί γείτονες και μου γράψαν και μίλησαν πάρα πολύ άσχημα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πεθαμένοι τώρα. Βλέπει το καζανάκι υπάρχει όμως εδώ. Και θα υπάρχει και μετά από μένα. Σε αυτό το καζανάκι. Είμαι κακός πολύ τώρα. Σε αυτό το έργο. Κάνανε πάρα πολύ, μου κάνανε πάρα πολύ κακό οι δίθεν έξυπνοι καλλιεργημένοι τεχνοκρίτες Έλληνες και ζωγράφοι της εποχής που βρίζανε οτιδήποτε γινόταν όχι μόνο από μένα αλλά και μια ομάδα ανθρώπων που ζούσαμε στο εξωτερικό.
Μας κάνανε αφόρητο κακό προσπαθώντας να μας ισοπεδώσουν. Δεν τα κατάφεραν. Γιατί προφανώς αυτή δεν θα μείνει στην ιστορία της τέχνης, αλλά σίγουρα στην ιστορία της... Όχι, δεν τα κατάφεραν, γιατί η γενιά του 60 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εκείνη που ακούν και οι νεότεροι πιο πολύ. Οι νέοι καλλιτέχνες επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Γιατί 30 χρόνια μετά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και έξω, ξανά το εφορμέλ ή φωτογραφία. Δηλαδή, όλος ο κόσμος κάνει φωτογραφία. Όλος ο κόσμος δηλαδή κάνει make-up, θα έλεγα. Άρα όλος ο κόσμος μιμείται. Μπορώ να πω αυτό το παράδοξο, είναι έτσι. Ναι, ναι. Αλλά όταν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα που τότε είναι που χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια ηθική πιο πολύ. Και έρχεται και η ηλική. Τότε ήταν ένα ζερό, ένα τάφο στη γη. Σε αυτό το είδος τέχνης, υπάρχει κάτι διαχρονικό, κάτι που έρχεται από πολύ παλιά. Μπορείτε να δείτε κάτι που έρχεται από πολύ... Δεν μ' αρέσει που είπατε το είδος τέχνης, δεν είναι είδος τέχνης. Μορφή που τέχνης. Μορφή, ναι. Συγγνώμη. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, αυτό μπορεί να μοιάζει και με γρασουλίσματα στα σπήλαια. Μάλιστα. Αλλά οι άνθρωποι που ζωγραφίζανε στην Αλταμύρα ή στο Λασκό, το 1000 π.Χ., δεν είναι χειρότεροι ζωγράφοι από τον Πικασό. Γιατί δεν υπάρχει πρόοδο στην τέχνη. Είναι εξίσου ειλικρινή και μεγάλη όσο ήταν και ο Πικασό 2000 χρόνια. Ο Πικασό, δεν ήταν 2000 χρόνια αργότερα. Στην τέχνη δεν υπάρχει πρόοδο. Αυτό που κάνει κάποια τέχνη μεγάλη τέχνη τελικά τι είναι. Θα φάρω τα δύο βαλιτσάκια μου από τις γνώσεις μου, την κρίση μου και θα καθίσω μπροστά το έργο να το αναλύσουμε. Γιατί θα σας απαντήσω αμέσως δεν είναι δυνατόν. Θα ήταν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους. Ίσως και να πέφτετε στην παγίδα αυτή των άλλων που δεν θέλετε ακριβώς. Έχω αρκετή εμπειρία πλέον να μην πέφτω στην παγίδα. Τέτοιου σας ευχαριστώ. Οπα. Πάμε και στις φωτογραφίες. Θα πάρετε τώρα ή θα πάρετε μετά. Όχι, πάρτε μας, ναι, έτσι. Ναι, μόνο για εικόνα, αλλά εγώ να βγάλω τα μικρόφωνα. Να είμαι κι εγώ μέσα. Τι πάμε και εσένα μαζί. Δεν πάω. Αν μου εξηγήσεις. Πάτε να πάω καλά. Αλλά είναι αργή. Είναι λίγο αργή. Με κακό φίλο θα κάνω, ένα καιρό. Τι θέλω, ξεμπερδεύτηκε μισή ώρα. Τι να κάνουμε άλλο. Να μιλάμε. Καλή είναι αυτή η αίθουσα. Μήπως θα μπορούσατε σε αυτό το σημείο, κύριε Ρωμανού, να σας έχουμε. Ναι, να κάνετε την παρέμβασή σας σε αυτό το σημείο. Εδώ ή θα θέλατε στα φωτογραφικά όπου υπάρχουν και τα δικά σας και οι δικές σας μορφές. Εμένα υπάρχουν πάρα. Υπάρχουν, έτσι πολλές. Ναι, ναι. Αυτό εδώ, πότε έγινε κύριε Κεσανή? 63, 64. Ναι. Έχει την ηλικία μου. Αυτό κανονικά δεν είναι μέσα σε πλάκτιες και με βάση αυτά, αλλά ανοίξε μια συλλογή, όπως και το καζανάκι, όπως και το άλλο το σκουπιδάκι. Το έχω δει σε πολλές ιστορίες τέχνης. Το αγαπώ αυτό το έργο, αλλά ο συλλέκτης ήθελε να το προφυλάξει πάθη θυσία και έκανα με αυτό το σύστημα. Δεν προχωρήσει το παιδί, δεν βγάλω και εγώ μια φωτογραφία. Αυτό το πλέγμα. Και αυτό είναι μέσα στην ιστορία τσαλακωμένων χαρτιών, πανιών. Γιατί, σε μια χειρονομία. Γιατί μου θυμίζει λίγο Γκαμπόν Πεφνέρ. Πεφνέρ, ναι, αλλά μόνο που δεν είναι. Λίγο. Ναι, αλλά αν του δείτε. Βεβαίω. Γκάμπο Πεφνέρ κάνουν το ίδιο εφέ τα διάφορα στιγματάκια αυτά. Αλλά άμα το προσέξετε, τελείωσε παλαβό. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά λογική. Δεν υπάρχει ρημό στην κατασκευή του. Είναι το αντίθετο από την κλειπτική του Πεφνέρ ή του Γκαμπό. Γιατί υπάρχει μια τρομερή λογική στην κατασκευή τους, μια γεωμετρία. Υπάρχει μια δομή. Ναι, εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα τσαλάκωμα. Ναι. Ό,τι βγαίνει σαν εφέ επειδή υπάρχει αυτή η διαφάνεια, είναι τελείως τυχαίο, θα έλεγα. Εδώ είναι η υλοποίηση της χειρονομίας. Ακριβώς. Και στο πανάκι μου. Ένυλη χειρονομία θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι. Εγώ χειρονομία ήθελε όλα αυτά. Ναι. Ένυλη χειρονομίας. Η ύλη, έτσι, όπως την δέχεται τη χειρονομία του καλλιτέχνη και Έτσι είναι ονομασία όλα αυτά τα πράγματα. Στρέφεται ή μόνο αυτό. Όχι, όχι. Παίρνει γυρνάνε. Όλα αυτά είναι... Αλλά δεν θα έχω την ευκαιρία. Είναι προσωπική πια γνώση αυτή.
Είναι προσωπική μας. Εδώ, αυτά εδώ με τα χαρτιά, με τις φόρμες, έτσι που βγαίνουν. Ναι. Πανιά χαρτιά. Διασώζω, δηλαδή είναι και κλασικά. Εγώ βλέπω και μια κλασική, με την έννοια ξέρετε, ναι. Όχι αυτή τη σελίδα. Ναι, κατάλαβα. Έχει μια κλασικότητα αυτό το πράγμα, όπως και στο δικό σας το πορτρέτο, εκεί που σας έχει με τα λευκά τα πανιά. Μια πρόταση για την ελληνική γλυπτική. Και αυτό είναι μια πρόταση για την ελληνική γλυπτική. Όλα αυτά τα. Ναι, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κάνεις Αφροδίτη της Μήλου ή να κάνεις Πραξιτέλη για να είσαι κλασικός. Μπορείς να πηχείς διδάγματα και αξίες κλαστικές εκείνης εποχής, αλλά με νέο τρόπο. Μερικοί έχουν μπει μέσα και κάνουν αυτό που κάναμε τις σκιές. Το μηχάνημα. Να το κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι το μηχάνημα. Μόνο να το έχω φτιάξει με τέτοιο τρόπο που να μην γίνονται σωστά οι σκιές. Θα θέλατε λίγο να σας πάρω σε αυτό το παιχνίδι, να σας κάνω μια λήψη σε αυτό το παιχνίδι. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ναι. Δεν πειράζει. Παιδιά, αλλά αυτό είναι τελευταίο, έτσι. Όχι. Αυτό είναι το 64 κι αυτό. 64. Είναι την ίδια εποχή που αλλάζω και κάνω φωτογραφίες. 64, ναι. 64. Όλα θα το δείτε μετά, δες. Εάν πάμε πρώτα εκεί πέρα. Να πάμε πρώτα στη μεγάλη σου, ναι, να καθίσουμε. Εδώ πέρα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ της έκθεσης της Ρώμης Φλωρεντίας με την πρόταση για μια νέα ελληνική γλυπτική. Εκεί είχατε πάρει μέλος και στην Biennale τότε. Ναι. Με αυτό. Εδώ, κατά τη διάρκεια της Biennale. Μάλιστα. Στο θέατρο La Fenice γίνηκε μια έκθεση από μια γκαλερί του Μιλάνου. Mm-hmm. Και εκεί εγώ έκανα το ρεπορτάζ της έκθεσης της Βενετίας δηλαδή. Ναι, ναι. Καταρχήν ήταν η έκθεση της Ρώμης. Το είπαμε αυτό. Έχει τα πανιά αυτά. Εδώ είναι το ρεπορτάζ από τη Βενετία. Από τη Ρώμη, λέω Βενετία. Δεν έχει σημασία. Είναι το ρεπορτάζ με ένα είδος. Αυτό το γύρισα τον Απρίλιο του 1964 και το έκανα. Είναι τέλειο με το εφορμέλι. Ήθελα να κρατήσω μια στιγμή. Γι' αυτό το ζωγράφισα. Το τελευταίο ζωγραφιστό έργο. Τι σκέφτε είναι εδώ. Εδώ πέρα πιο καθαρά τα πράγματα πια. Αυτές γίνονται με αυτό το εκράν που βλέπετε. Πολύ μου αρέσει αυτό. Πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ. Τι να κάνω, Νικόλα, γνήσιο ρεπορτάζ. Και εκείνη η αίθουσα που είμαστε μέσα. Πολύ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που εσείς ονομάζετε χειρονομία. Πάει σαν να ειδησιοκρισιακά μου πάει. Ναι. Και εδώ αρχίζει πια καθαρά το φωτογραφικό. Και είναι αυτά. Αυτά είναι τα δύο πρώτα του 63, όλα τα άλλα είναι 64-65. Mm-hmm. Απάνω είναι διάφορες αναμορφώσεις, παιχνίδια. Mm-hmm. Εκεί είναι πλάγες. Και ο θάνατος του Κένετη, εκεί που έχετε πέστε και με τις πλάγες. Ακριβώς. Και κάτω. Η μισή αίθουσα είναι και η απέναντι στα τσιμέντα είναι όπου είναι περσινά. Θα μπορέσουμε να αναφερθούμε σε αυτό. Δεν κάνω τίποτα. Κάτω, πάνω εδώ. Αυτό μπορεί να τα κάνετε και μόνο σας πια μετά τα έργα. Ηλιάδη. Ανίτα. Εδώ ήταν ο Κακομοίρης, εκεί ήταν ο. Πάνω. Όχι, ήταν ο Αρτέμις, αλλά δεν βγήκε. Να τους, όχι. Πάνω από τον Παύλο, μόλις φαίνεται ένα μπλε. Ναι, αυτός είναι ο Αρτέμις. Εκεί ήταν ο Αρτέμις, αλλά δεν φαίνεται. Ζαχαριουδάκης είναι ωραία. Ε? Ο Ζαχαριουδάκης. Ωραία, καλό. Κύριε Κεσανλή, ναι. Σε αυτό το πίνακα που είναι του 88, ναι. Έτσι, βλέπω μορφές. Είναι ναι. Φίλων προφανώς. Μαθητές μου. Μαθητές σας. Δεσπόζει ναι. Η μορφή της συζύγου σας, της Χρύσας Ρωμανού. Ναι. Εκεί απέναντι. Εδώ, ωραία. Παππούς, η γιαγιά και τα εγγόνια, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Συμβολικό. Είναι το εργαστήριο του, το πέμπτο εργαστήριο ζωγραφικής. Έτσι ήταν ο τίτλος, άλλωστε. Ναι. Με τη Ρωμανού και εμένα και τον Κεσανλή. Ο τίτλος. Ο Νίκος, εγώ δεν είχα ποτέ καμία ανάμειξη με τη σχολή. Δεν δίδαξα ποτέ μου, ούτε είχα καμιά τέτοιου είδους φιλοδοξία. Η μανία, γιατί για τον Νίκο δεν ήταν φιλοδοξία, ήταν μανία φάλη. Όμως αναγκαστικά συμμετείχα στο σπίτι μου, στο ατελιέ μου,
στις καθημερινές συγκεντρώσεις αυτού του εργαστηρίου των παιδιών στο σπίτι. Ήταν πάρα πολλά τα παιδιά που ερχόταν τα απόγευμα στο σπίτι, δηλαδή, το βράδυ. Μετά τη δουλειά στη σχολή, φυσικά, στο πανεπιστήμιο, ναι, ναι, στη σχολή των καλλιτεχνών εκεί, ναι, στην Πατησίων, πολλοί μαθητές, αγαπημένοι του κυρίου Κεσσαλή, ερχόντουσαν στο σπίτι σας, τα λέγατε, ζωγραφίζατε. Και ακόμα και μερικοί από άλλα εργαστήρια. Και οι εικονιζόμενοι είναι, εξακολουθούν να είναι φίλοι. Ναι. Ένα-δύο χάθηκαν, η μία που ήταν και μεγάλο ταλέντο. Αυτή ήταν η σχέση μου. Πέθανε. Με... και το πώς βρίσκεστε εδώ μέσα στο εικονιζόμενο. Όχι μόνο σαν σύζυγος, αλλά και σαν φίλοι κοινοί, αν θέλετε, των παιδιών. Κυρία Ρωμανού, ο σύζυγός σας, ο κύριος Κεσσαλής, ο ζωγράφος, πόσα χρόνια είστε μαζί? Πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. Χρόνια. Σας επηρέασε στη δική σας δουλειά? Όχι. Όχι. Τι είναι αυτό που σας κρατάει τόσα χρόνια μαζί και βλέπω ότι έτσι σας νιώθω ότι είστε, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο ανάμεσα σας. Μια σχέση πολύ ζεστή και δυνατή, εγώ βλέπω. Η ξεροκεφαλιά μας. Τα κοινά μας ελαττώματα. Είμαστε και οι δυο εκρηκτικοί. Είμαστε και οι δυο πεισματάριδες. Έχουμε ένα κοινό προτέρημα, το ότι δεν αργούμε ποτέ στα ραντεβού μας. Ναι, αυτό το είδαμε και σήμερα. Ήσασταν πολύ πιο πριν από το καθαρισμένο. Κάπου νομίζω μια, εκτός από την αγάπη, η οποία μπορεί να τελειώσει κάποια ώρα, μια σοφία που έχουμε και οι δυο, δηλαδή μια εξυπνάδα, θα έλεγα. Το να μπορούμε να κάνουμε πότε ο ένας, πότε ο άλλος, λιγάκι πίσω στα νεύρα του άλλου. Είμαστε και οι δυο νευρικοί. Αυτό. Και η τεράστια εμπιστοσύνη που είχε ένας τον άλλο, βέβαια. Προηγουμένως μου λέγει ο κύριος Κεσσαλής ότι αν κάποιον εμπιστεύεται σίγουρα στην κρίση του, είστε εσείς. Ναι. Το ξέρω και εγώ το ίδιο. Το ίδιο. Έχω φοβερό τράκ να δείξω κάτι καινούριο, όπως έχει και εκείνος. Με κοιτάει στα μάτια να πω. Επομένως δεν είναι περίεργο που είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Αλλά όπως λέει και η Χρήστα, φυσικά αυτό μπορεί να τελειώσουν αύριο μεθαύριο. Να τα ακούσουμε και να μην είμαστε καλά, μαζί. Προφανώς θέλοντας να είστε συνεπείς στην απροσδιοριστία που διέθετε όλη τη ζωή, γι' αυτό το λέτε. Κυριολεκτή και το πιστεύει, και εγώ το πιστεύω. Άνθρωποι είμαστε. Όχι, πρέπει να το πιστεύω. Σφάλματα κάνουμε. Δεν ξεκινά λέγοντα θα είμαι, ναι, αλλά θα 50 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση τώρα. Φτάνει να είσαι. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση. Νομίζω θα είμαι σίγουρη. Όχι, δεν θα τελειώσει. Δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Όταν πια περάσουν. Πάντως, δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Πάντως, ω θέλω σίγουρα είναι να είστε μαζί και σίγουρα λέει πολλά πράγματα το ότι είστε τόσα χρόνια μαζί. Θα είμαστε. Και σίγουρα οι μαθητές όλοι αυτοί που σας περιστοιχίζουν εδώ, βέβαια εικονιζόμενοι από το χωροστήρα του κυρίου Κεσσαλή, σίγουρα κάτι ιδιαίτερο θα βρίσκανε σε αυτή τη σχέση, που έτσι δεν ήταν απλώς μια συζυγική σχέση, ήταν μια σχέση ζωής, μια σχέση αμοιβαίας αλληλοπεριχώρησης, αντίδοσης, θα μπορούσα να πω. Έτσι λένε. Η οποία από ό,τι βλέπω τελικά λειτουργήσε θετικά και προσθετικά για τον άλλον. Τουλάχιστον, τι λέτε εσείς κύριε Κεσσαλή? Μπορεί έτσι μάλλον να είναι. Εγώ δεν έχουμε ό,τι και να λένε για μας. Δεν προσπαθώ να τα αναλύσω τα πράγματα. Άλλωστε τα πράγματα υπάρχουν από μόνα τους και δεν χρειάζεται η εκλογήκευση. Γιατί όταν αρχίζουν και εκλογικεύονται, χάνουν και αυτό το κάτι άλλο. Μάλλον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό το έργο, μου λέγατε πριν κύριε Κεσσαλή, ότι είχατε κάνει και ένα τρίπτυχο ρεπορτάζ για την Biennale της Βενετίας. Υπάρχει στον διάδρομο, σε έναν από τους διαδρόμους της εκθέσεως. Εκεί είναι ακριβώς το ρεπορτάζ της περίοδου της Εφορμέλη. Τελειώνω με αυτά και γι' αυτό έχω αρχίσει πια να κάνω τις φωτογραφίες. Και σε εκείνο υπάρχει η μορφή της κυρίας Ρωμανού και δεν είναι μόνο αυτό ή εκείνο. Σε πολλά έργα σας βλέπω ότι έρχεται και ξανάρχεται η μορφή της συζύγου. Ναι, βέβαια. Το συζύγου δεν μ' αρέσει. Ναι. Είναι πρώτα φίλη. Ναι, αλλά δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή μια εκπομπή για το. Όχι, λέω. Ορολογίες. Δεν είμαι η σύζυγος που εικονίζεται, είμαι η συντρόφισσα. Να το πω καλύτερα, η συνοδοιπόρος στην τέχνη και στη ζωή. Η συνοδοιπόρος στην ίδια τη ζωή. Είναι πολύ ποιητικό. Πέστε το έτσι. Εμείς που έχουμε περάσει όμως τον εφήλιο συνοδοιπόρο, δεν μου πάει πολύ καλά. Μου θυμίζει άσχημα πράγματα. Από τους ομότεχνούς σας, κύριε Κεσσαλή.
κάποιους από έτσι, τις... από τους ομότεχνούς σας, οικαστικούς καλλιτέχνες, και σε ελλαδικό, αλλά και, γιατί όχι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιους νιώθετε έτσι κοντά σας, ποιους ζηλεύετε έτσι κάποιες στιγμές, ποιοι νομίζετε... Όσοι είναι σύγχρονοι, δεν μου αρέσουν εκείνοι που είναι, ανήκουν στο 19ο αιώνα. Όσοι είναι του 20ου αιώνα, και ό,τι και αν κάνουν, διαφορετικό, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι είχατε και, είσαστε πρότινος πριν ήταν στη Σχολή των Καλών Τεχνών. Σίγουρα αυτό. Το εργαστήριό σας και η μανία σας, όπως την ονόμασε η κυρία Ρωμανού, να διδάσκετε, να μπορείτε να στηρίξετε ηθικά κάποιους καλλιτέχνες, όπως εσάς σας στήριξαν όντας 27χρονο κάποιοι άλλοι παλιότερα. Ελπίζω να τη στήριξα πολύ παραπάνω εγώ από ό,τι με στήριξαν εμένα. Ναι. Δεν ήταν εύκολος δρόμος. Είχατε και κάποιες διαμάχες. Πάντα, η ζωή είναι αυτό. Και εγώ δεν τις αποφεύγω τις διαμάχες, αλλά ούτε τις θυμάμαι πια. Τελικά με αυτή την περίφημη ελληνικότητα που υπήρχε στις αρχές του αιώνα μας, τι συμβαίνει? Όχι, στις αρχές και στο μέσον και στο τέλος. Υπάρχει ακόμα. Μας. Ναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, υπάρχει. Τελικά για σας τι είναι ελληνικό? Ο Σολωμός έχει δώσει την απάντηση. Αλλά δεν θέλω να σας προκαταλάβω. Γιατί ο καθένας ελληνικότητα λέει και βάζει στο μυαλό του από πτυχώσεις υφασμάτων, ξέρω εγώ, μέχρι... Αυτό είναι μάλλον φιλοσοφική ερώτηση. Θα ρωτήσετε τους φιλοσόφους τι έχουν καταλάβει από τα κείμενα. Ο Πλάτωνας τα λέει καλύτερα, ο Αριστοτέλης. Τα έχουν πει, τα έχουν ξαναπεί. Αλλά οι μεταφράσεις που κάνουν οι σύγχρονοι είναι τελείως εσφαλμένες. Μεταφράσεις εννοώ... των αρχαίων. Ναι, όχι οι μεταφράσεις των βιβλίων, μεταφράσεις της σκέψης. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστές. Αυτά τουλάχιστον όσοι μου έχουν μιλήσει. Ελληνικότητα, τι είναι ελληνικότητα? Δεν είναι πάντως ιδεολόγημα. Τα γεννήτικα στα κανάτια και τα τουριστικά φέγγονά που έχουμε να προσελκύσουμε τον τουρίστα. Δεν είναι τα ερείπια που είναι η ελληνικότητα. Σε αυτή την πρόταση που κάνετε εσείς για την ελληνική γλυπτυχή. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι λίγο ειρωνική και προβοκατόρικη, το είπα. Γιατί όμως να μην είναι αυτή η νέα ελληνική γλυπτική, η ερώτηση είναι εκεί. Βέβαια. Σε αντιπαράθεση με οποιοδήποτε κοινόκρονο, αρχαιοπρεπή, έφηβο ή νεανίσκη που κάνουν πάρα πολύ ακόμα εξακολουθείτε αυτές τις... που εξακολουθούν να κάνουν. Εξακολουθείτε, δεν υπάρχει ελληνική λέξη. Όχι. Μπράβο. Αντιγραφής. Κατά μία έννοια. Συνεχιστέ. Αλλά τελικώς δεν μου είπατε ονόματα. Δεν λέω ονόματα. Δεν λέω, γιατί αγαπώ αρκετούς. Άμα ξεχάσω κανένα, θα πληγωθούν οι άλλοι και συχαίνουν πάρα πολλούς που θα είναι ολάκυρο τηλεφωνικός κατάλογος. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Υπήρξαν περίοδοι που δεν πιάσατε, δεν καταπιαστήκατε με κάτι, δεν αυτό, εκφραστήκατε. Αυτό όχι, αποκλείεται. Όταν δεν το γραφίζω, κτίζω. Σαν τον Τζόρτσιλ κι εγώ. Κτίζω. Αλλά κτίζω καλύτερα από αυτό. Πάντως δεν. Δεν ζωγραφίζεται κατά ανάγκη. Όπως μερικοί λένε, δεν υπάρχει μέρα που να μην περάσει και να μην κάνω κάποιο σχέδιο. Είναι αυτοί που όταν ρωτάς ποιοι είναι τα έργα, δεν έχουν ούτε ένα. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ. Εγώ σταματάω και διασκεδάζω. Τώρα είναι σαν να είσαι υπάλληλος στην τράπεζα. Δεν κάνω τίποτα. Τώρα σε ποια φάση σας βρίσκω? Τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη, τουρίστας είμαι, χαζεύω τη δουλειά μου. Δεν κάνω τίποτα και θα περάσει πολύ καιρό για να κάνω κάτι. Προηγουμένως μου λέγατε πάνω, έτσι βλέποντας τα έργα σας, λέτε στέκομαι με μια διάθεση κριτικής. Γεννιέται μέσα σε μια κριτική συνεχώς. Διάθεση έναντι του έργου σας. Συνεχώς, ναι. Μπορώ να παραδέχομαι το έργο επειδή το έκανα εγώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να με συνεπέρνει ή όλα τα έργα με συνεπέρνουν. Θα γίνονται και συγκρίσεις, αυτό είναι καλύτερο, είναι χειρότερο. Αυτά θα πρέπει να το βάλω, αυτά δεν έπρεπε να το βάλω, πρέπει να είχα φέρει ένα άλλο. Και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μετρό, είναι σαράκι αυτό. Πάνω σε αυτό τρώει εμένα, δεν ενοχλώ κανένα. Όχι μόνο δεν ενοχλείτε, αλλά μάλλον μας κάνετε και εμάς κοινωνούς σε αυτή την πορεία. Καλή λάθη. Ήδη έχει εγκαινιαστεί παράλληλα και μια άλλη έκθεσή σας στην Γκαλερί της Λούλας Νικολάου. Με πολύ μικρά, σας είπα, πολύ μικρά εργάκια που λίγο αργότερα άρχισε να εμφανίζεται η ζωγραφική μου, δηλαδή τη μορφή που έπαιρνε, τα μικρά σχεδιάκια που έκανα, τα που λένε στο... Το λένε στο πιάνο. Εξερσίς. Πάντως βλέπω ότι η τελευταία σας περίοδος που έτσι πολύ απλά τη λέτε φωτογραφικά, που δεν είναι τόσο απλό. Μια περίοδος πήγε με 30 χρόνια με τα φωτογραφικά. Ναι. Και μικρή.
Δεν, όντως, δεν είναι και μικρή. Και θέλω περίοδο τα τσιμέντα, αυτά τα αβάστατα, πολύ βαριά έργα, βαριά. Θα τα ζυγίσουν, όχι στα, για το περιεχόμενο, αυτό ήταν. Άλλοι θα το πούνε. Πού βλέπετε να σας οδηγεί, τι νιώθετε. Α, μου το λέγατε. Θα μου γλιτώνατε από σπαζοκεφαλιά και από πολλά έργα αποτυχημένα. Δεν μπορώ. Άλλωστε, ανείχνευση είναι. Το είπατε και σε μια άλλη στιγμή της κουβέντας. Προσπαθώ να ανιχνεύσω αυτό που πραγματικά θα ήθελα. Θα το δούμε, θα δείξει. Μπορεί και τίποτα. Μπορεί και να σταμάτησε, μπορεί και να μην ξαναδογραφεί. Ξέρω εγώ. Δεν πιέζω τον εαυτό μου. Δεν είναι καταναγκαστικά έργα η τέχνη, ούτε ο καλλιτέχνης. Άμα θέλει να κάνει κάτι, το κάνει. Αν δεν το κάνει. Στην καθημερινότητά σας, πέρα από τη ζωγραφική, είπατε όταν δεν ζωγραφίζετε κάτι, ή κάτι μαστορεύετε, κάτι κάνετε. Πέρα από την τέχνη, υπάρχουν κάποιες άλλες δράσεις, κάποιες άλλες. Διαβάζω. Μονάχα αυτό κάνω. Πολλές ώρες την ημέρα. Πάρα πολλές. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφο, τέτοια λιγότερο. Πράγματα. Πολύ άλλες εικαστικές φανερώσεις, γιατί και αυτές είναι μορφές εικαστικές. Κάποτε κινηματογράφο πάρα πολύ, τώρα πολύ σπάνια. Πάω έτσι επιλεκτικά, δεν είναι, όχι, διαβάζω. Αυτή τη στιγμή, έτσι, μουσικά. Δεν θα πω ένα πράγμα. Παρακαλώ. Εγώ μουσική δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω ούτε να αναλύσω, ούτε να εξηγήσω, όχι, ούτε όχι. Τίποτα. Πού νιώθετε ότι η καρδιά σας Η μουσική που μου αρέσει είναι η jazz και μόνο η jazz. Τελειώνω. Αυτό τα λέει όλα, ναι. Ακριβώς αυτό ήθελα να μου πείτε. Η jazz και από κινηματογράφο, ταινίες έτσι που θα τις θυμόσασταν έτσι. Έτσι τα πω τα γνωστά ονόματα. Πιο πολύ από όλους, ο Φελίνη. Γιατί είναι μπαρόκ, γιατί λατρεύω τον μπαρόκ. Εσείς, κύριε Ρωμανού. Μουσική. Ναι. Δεν θα βαριόμουν ποτέ να ακούω Μόζαρτ. Μάλιστα. Που λένε επιπλέον ότι είναι ένας δημιουργός που έχει περισσότερες συμπάθειες στους άντρες παρά στις γυναίκες. Δεν είναι αλήθεια. Να με συγκινεί πάντα. Και από τις άλλες εικαστικές φανερώσεις, θέατρο, κινηματογράφο. Πολύ λίγο κινηματογράφο. Πια. Θέατρο. Έχουμε δει πολλές παραστάσεις στον καιρό μας. Γιατί τώρα είμαστε μεγάλοι. Πραγματικά πρωτοποριακές. Δεν ξέρω αν μπορώ πια να ξαναδώ μια παράσταση που δεν είναι πρωτοποριακή. Δεν με νοιάζει να ξαναδώ ένα έργο του Ζιροντού, έστω παιγμένο από τους καλύτερους ηθοποιούς. Δεν με ενδιαφέρει πια το μπουλβάρ, από όποιον και αν το παίζει. Πλην, ξέρω κάποιον εξαιρέσει. Ναι. Τι να πω. Αν υπάρξει κάποια τέτοια παράσταση, ναι, θα τρέξω να τη δω. Δεν έχετε μια τέτοια πρόσφατη εμπειρία στην Όχι. οποία να μπορούσατε να σταθείτε. Όχι. Εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη, με την έκθεση του κυρίου Κεσανλή. Εδώ πριν με τη δικιά με μου, τώρα προτεύουσα. Με του Κεσανλή, ναι, τριγυρνάμε, έχουμε φίλους, πάμε στα Λαδάδικα, στη Μοδιάνο. Και χαζεύουμε τη θάλασσα. Είπα, εμείς τουρίστες είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Χαζεύουμε την υπέροχη παραλία. Πάμε όπου μας λένε. Δεν έχει ενδιαφέρον. Η πόλης. Η πόλη είναι ωραία πόλη. Μπροστά στην Αθήνα είναι πολύ ωραία. Αν τα συγκρίνω με την Αθήνα, αμέσως λέω ότι είναι ωραία. Πιο βιώσιμη. Πιο ανθρώπινη. Παρ' όλα αυτά έχετε, το είπαμε κάποια στιγμή, έχετε έτσι ένα μικρό παράπονο, ας το πω έτσι. Όχι παράπονο. Όχι, μην απευθύνεστε σε μένα. Εγώ είμαι Αθηναία. Δεν έχω κανένα παράπονο από τη Θεσσαλονίκη. Αν καταλαβαίνω καλά, σε ίσα, έχω φίλους πολλούς εδώ. Ναι, ναι. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά τι του συμβαίνει του Νίκου, ναι. Είναι ότι εκείνος αισθάνεται Θεσσαλονικιός. Έχει κάποιες ρίζες εδώ πέρα. Παρόλο που έφυγε εξαιτών. Το σπίτι που γεννήθηκε, το σπίτι που έπαιξε, τα δρομάκια, όλα αυτά. Δεν ξέρω η Θεσσαλονίκη πόσο τον αισθάνεται δικό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα και δεν ενδιαφέρει αυτό το πρόβλημα. Τελείωσε. Θα φανεί. Πάντως εγώ, όταν πρώτο ήρθα στην έκθεση, αλλά και σήμερα, βγαίνοντας από το χώρο της εκθέσεως, βλέποντας εισπράττω στο βλέμμα και των άλλων που ήρθανε, μια μεγάλη ικανοποίηση και μια χαρά. Που τους δόθηκε η χάρης. Να τύχουν σε αυτή την έκθεση. Μα είναι μια πολύ να ωραία. Τη δουν αυτή την έκθεση. Πολύ ωραία. Βλέπουν. Και κυρίως οι νέοι αυτό που ναι, ναι, αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Ότι ναι. Νέος κόσμος. Είναι ιστορία.
Εσείς δάσκαλος, με πολλούς μαθητές, αλλά και εσείς μαθητής, έτσι, στην πορεία της τέχνης. Τι να πω, κύριε Κεσανλή, τι να σας ευχηθώ. Ποια ευχή θα θέλατε να κάνω? Να μου ευχηθείτε να μην έχω την τύχη όλων των Κεσανλίδων που πεθαίνουν 71 έτους. Λίγο παραπάνω να τον πήγαινε. Αυτό το υπερευχόμαστε όλοι. Ενώ αντίθετα η γυναίκα μου έχει μέχρι τα 97, 97, 100. Κάτσε βέβαια. Τελικά τι είναι ο θάνατος, κύριε Κεσανλή, μιας και αναφέρεστε σε αυτό το πράγμα. Τι είναι ο θάνατος? Α, εμένα δεν είναι τίποτα. Απολύτως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει ο θάνατος, με ενδιαφέρει η ζωή. Σωστά. Θα πάω να πει, θέλω να ζήσω ακόμα. Ένα έτορο, ένα κάτω. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο, κύριε Κεσανλή, κυρία Ρωμανού. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην πορεία αυτή την αναζητητική, σε αυτή την αναζήτηση, στη σχέση, στην εικαστική φανέρωση, αυτόν που κατορθώνεται και ανιχνεύεται, αυτόν που κατορθώνεται και πιάνεται και αναγνωρίζεται ως δικά σας. Από το στόμα σας και το αυτοί που λέτε, θα ακούσετε αυτά που λέτε. Και ελπίζω να μου στείλετε την κασέτα. Βεβαίως. Και αν θέλετε κάτι να προσθέσετε εσείς ως τελευταία κουβέντα για τους τηλεθεατές που δεν τους βλέπετε βέβαια, αλλά αυτοί θα σας δουν. Ναι, σίγουρα. Τι να προσθέσω? Παρέμβαση, είσαι παρέμβαση. Τίποτα, να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους να έχουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Αυτό που θέλουν πραγματικά. Ως τώρα, εμείς είχαμε αυτό που θέλαμε, δηλαδή τη δουλειά μας. Καμιά φορά κανείς πρέπει να ψάξει και τι πραγματικά του πρέπει και τι θέλει, έτσι. Τι θέλει, όχι τι του πρέπει, τι θέλει είναι τελικά. Το θέλω υπάρχει από πριν ή αναγνωρίζεται μετά στην πορεία? Α, και από πριν ξεκινάει φυσικά, αλλά στην πορεία, ναι, βέβαια. Στην πορεία παίρνει μορφή, εκφράζει. Εσείς, κύριε Κεσανλή? Μία από τα ίδια, δεν ξέρω, ούτε με απασχολούν αυτά τα μεταφυσικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ που και πάλι. Καλή πορεία. Yeah. Και καλή αντάμωση, πρώτα Θεός. Καλή αντάμωση, αυτό. Yeah. Ευχαριστώ, πρέπει να τρέξω τώρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Για πλάκες είμαστε. Μην μιλώσεις. Δεν θα προλάβουμε τα άλλα. Αυτό δεν είναι βασικό. Μπάλα δεν θα πάρει.
Πριν εγώ δεν περιμένω. Αν μας αφήσουν ανοιχτή, εγώ να κάτσω εδώ και... Να. Λοιπόν, όταν τελειώσει από εκεί, έλα αυτό λίγο στο, σε αυτό εδώ στο παιχνίδι, να κάνουμε λίγο το παιχνίδι.
Παίρνεις. Ναι. Έτσι.
Καπότα. Να πάνε και τα παιδιά του. Φίλοι τηλεθεατές, μια ακόμη εκπομπή έσωτων έφτασε στο τέλος της. Ο Νίκος Κεσανλής μας υποδέχθηκε, περιηγηθήκαμε στα έργα του. Ελπίζω να έμεινε κάτι από αυτή την έκθεση μέσα σας και σε μια άλλη συνάντηση ελπίζω κάτι καλύτερο να έρθει. Γεια σας. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, μια ακόμη εκπομπή έσωπτρων έφτασε στο τέλος της. Η περιήγησή μας... Πάμε. Κάτω, 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 κάτω. Έτσι. Πάμε. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές της εκπομπής έσωπτρων, ένα ακόμη έσωπτρων έφτασε στο τέλος του. Η περιδιάβασή μας ανάμεσα στα έργα του Νίκου Κεσανλή ήταν μια άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση για μας. Ελπίσουμε και εσάς κάτι ξεχωριστό, ανώμοιο και ανεπανάλητο να άφησε μέσα σας αυτή η εκπομπή.
Δεν μένει παρά να ευχαριστήσω τον τεχνικό μου τον Γιώργο Βασουλίδη για την περιδιάβασή μας αυτή, γιατί χωρίς την εικονοληψία του δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε καταφέρει, και βέβαια όλους εσάς που με την παρουσία σας δίνετε το λόγο ύπραξης αυτών των εκπομπών. Γεια σας. Δίνετε το λόγο ύπαρξης αυτών των εκπομπών.